Συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Σταύρο Ιωαννίδη για να μας ενημερώσει συνοπτικά, Σταύρο, για το πώς έληξε σήμερα η κατάληψη στο Βοτανικό. Καλό μεσημέρι, Εύα. Με επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί, απομακρύθηκαν περισσότερα από 10 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο Βοτανικό, στο χώρο όπου επρόκειτο να δημιουργηθεί το μουσουλμανικό τέμενος και πραγματοποιήσαν κατάληψη από τον περασμένο Ιούλιο. Η επιχείρηση έληξε λίγο μετά τις 7, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Τα άτομα αυτά απομακρύνθηκαν από το χώρο και οδηγήθηκαν στη Γαδά, όπου οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Στο σημείο, να πούμε, για να διαμαρτυρηθούν, έσπευσαν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Χασιδιάρης και ο Ηλίας Παναγιώταρος, βρέθηκαν εκεί. Ενώ ο χώρος, μετά από απόφαση της ελληνικής αστυνομίας, θα φρουρείται, θα υπάρχει δύναμη εκεί των ΙΜΕΤ προκειμένου να αποτραπεί μια ενδεχόμενη κατάληψη. Μάλιστα. Καθώς έχουμε δει ότι έχουν προκύψει αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις για όσο χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του τεμένους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο.